Είναι σαφές ότι με το ψήφισμα, με την υπογραφή στο ψήφισμα, αλλά γνωρίζει ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως περιγράφονται εκεί, ότι δηλαδή η μόνη τεχνικά εφικτή λύση είναι η συνύπαρξη των αρχιτέκτων με τον σταθμό Βενιζέλου. Είναι ένας συμπαντικός αριθμός. Πιστεύετε, σας δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα, τη δυναμική, να μπορέσετε να διεκδικήσετε και πώς να διεκδικήσετε από εδώ και πέρα? Ο αριθμός είναι ικανοποιητικός, βέβαια πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα μας ο σκοπός μας δεν είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια, να καθυστερήσουμε το έργο, το οποίο ούτως ή άλλως έχει καθυστερήσει όχι εξαιτίας του σταθμού Βενιζέλου. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε με όποιον τρόπο διαθέτουμε όλους τους αρμόδιους φορείς ότι η καλύτερη λύση είναι η συνύπαρξη των αρχιτεκτών και η λειτουργία του σταθμού. Και αν παρόλα αυτά δεν τους πείσουμε και έχουμε βέβαια στην προσπάθειά μας αυτή να πείσουμε την υποστήριξη και αυτών που έχουν υπογράψει στο ψήφισμα αλλά και πολλών άλλων, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι, ακαδημαϊκοί φορείς, πανεπιστήμια τα οποία έχουν πτώσει και ψηφίσματα και ανακοινώσεις, αναγνωρίζοντας ότι αυτή είναι η άριστη και τεχνικά εφικτή λύση. Εάν δεν καταφέρουμε παρόλα αυτά να πείσουμε τους αρμόδιους φορείς να μην έχουμε το πισωγύρισμα, δεν μας δυστυχώς και θα μας απομείνει τίποτα άλλο παρά να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια και συγκεκριμένως συνήθως υποθέτως.